Κάτι το οποίο νομίζω ότι επιβάλλεται είναι σήμερα, επειδή είναι η τελευταία τηλεοπτική εκπομπή, αύριο δεν είμαστε κοντά σας, Σάββατο, να ακούμε τις ευχές από ανθρώπους που αγαπάμε, αγαπάτε και θέλουμε να ακούσουμε τις ευχές και τους θεωρούμε και γουρλίδες. Μέσα σε αυτούς είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και Βουλευτής Νομού Καβάλας Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Υπουργέ, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πρώτη φορά ακούω ότι είμαι και γουρλής, αλλά το δέχομαι ευχαρίστως. Μακάρι να είναι έτσι. Μακάρι να είναι έτσι. Θα θέλαμε μέσα σε όλα αυτά τα οποία γίνονται, οι ευχές σας πραγματικά να πιάσουν και θα θέλαμε να τις ακούσουμε και εμείς, αλλά και οι υπόλοιποι πολίτες του νομού Καβάλας και της ευρύτερης περιφέρειας και πραγματικά ευχόμαστε να πιάσουν. Ναι, έτσι είναι. Θα προσπαθήσω να τις πω και διαζώσεις με όσο περισσότερο κόσμο μπορώ να συναντήσω αυτές τις 2-3 μέρες που βρίσκομαι στην Καβάλα για να υποδεχθούμε μαζί το νέο έτος. Σε κάθε περίπτωση, αφού μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστώ γι' αυτό, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους καβαλιώτες, σε όλους τους κατοίκους της περιοχής, της εκλογικής περιφέρειας Καβάλας, αλλά και όχι μόνο, και περιφέρειας, γιατί όχι, αφού πριν από λίγο κάνατε λόγο για τις αλλαγές στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και μια και σε 2 μέρες, την Κυριακή δηλαδή, θα έχει μπει το 2023, ένα ενδιαφέρον αλλά και δύσκολο 2023 με πολλές προκλήσεις, πολλές αβεβαιότητες, πολλές εξελίξεις και πολιτικές λόγω των εκλογών, όπως πάλι είπατε. Να ευχηθώ λοιπόν μια χρονιά πρώτα απ' όλα με υγεία για όλους. Με την υγεία έπονται όλα τα άλλα, μετά την υγεία μάλλον. Δύναμη, αντοχές για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που δεν είναι και λίγα και εξελίσσονται και μεταξελίσσονται πάντα, και προκοπή ο καθένας και η καθεμιά να πιάσει προσωπικούς στόχους και να πιάσουμε όλοι μαζί το συλλογικό μας στόχο, που είναι μια πιο δυνατή Ελλάδα. Μια πιο δυνατή Ελλάδα για την οποία και εγώ αγωνίζομαι, αλλά και όλοι θέλω να πιστεύω αγωνιζόμαστε. Καλή χρονιά λοιπόν να έχουμε με υγεία και προκοπή. Και όλα τα υπόλοιπα έρχονται, κύριε Υπουργέ, γιατί νομίζω ότι το 2023, πέρα από τα εκλογικά, είναι και μια χρονιά που θα δείξει τη σταθερότητα στη χώρα όπου είχε αυτό το διάστημα, όλο αυτό το διάστημα. Και νομίζω ότι οι πολίτες το κατάλαβαν ότι υπάρχει σταθερότητα. Σε μια δύσκολη εποχή, σε μια εποχή όπου πραγματικά αυτή την εντύπωση τουλάχιστον είχα εγώ πολλές φορές προσωπικά, δεν ξέραμε τι μας ξημέρωνε. Μια εποχή γεμάτη αβεβαιότητες και προκλήσεις μετά από αλλεπάλληλες κρίσεις που ήρθαν, πέρασαν αλλά και συνεχίζουν. Κρίσεις υγειονομικές, οικονομικές, ενεργειακές, γεωπολιτικές, κλιματικές, που είναι μπροστά μας και πρέπει να αντιμετωπιστούν όπως και να έχει. Νομίζω ότι θα χρειαστεί δύναμη και αντοχή. Και επίσης καθαρό μυαλό, γιατί θα πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, τι είδους διακυβέρνηση θέλει να έχει σε ένα εκλογικό έτος και κατά πόσον αυτοί που είχαν στα χέρια τους το τιμόνι της χώρας σε φουρτουνιασμένες θάλασσες, θα έλεγα, τα τελευταία χρόνια μπορούν να το συνεχίσουν να το οδηγούν σε ασφαλές λιμάνι. Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε και έχουμε πολλά να πούμε, να είστε σίγουροι. Σε κάθε περίπτωση όμως, ας μπει η νέα χρονιά. Ας είναι μια χρονιά, όπως είπα, με υγεία και δύναμη για όλο τον κόσμο να μπορεί να συνεχίζει να τα παλεύει. Γιατί όταν παλεύεις μπορείς να αντιμετωπίζεις. Όταν δεν παλεύεις δεν μπορείς. Καλή χρονιά σε όλους λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά. Να είστε καλά.